μεγέθυνση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ο δεκαπλασιασμός των εσόδων του δημοσίου οδηγούν την κυβέρνηση σε πρόσθετες παρεμβάσεις και αλλαγές, με στόχο αφενός την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου, αφετέρου την αποφυγή μεγαλύτερων προβλημάτων σε όσους αναζητούν ακίνητο για μακροχρόνια μίσθωση. Η κυριαρχία του Airbnb, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Χανίων, έχει εξαφανίσει τα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση με κοινωνικές πλέον επιπτώσεις. Το Airbnb δημιουργήθηκε γιατί υπάρχει μια ανάγκη της αγοράς και ήδη η αγορά το δημιούργησε. Η μεγάλη άνθηση του Airbnb, όλων αυτών των καταλυμάτων, έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ο κόσμος ήθελε μια ιδιωτικότητα και τέλος πάντων μια απομόνωση από τους υπόλοιπους. Η κυβέρνηση εξετάζει καταρχήν τον διαχωρισμό φυσικών και νομικών προσώπων. Επί της ουσίας θα διαχωριστούν οι διαχειριστές από τους ιδιοκτήτες που έχουν ένα ή δύο ακίνητα. Παράλληλα, όπου απαιτηθεί, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο ημερών κατά τις οποίες μπορεί να διατεθεί ένα ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί να καθοριστούν γεωγραφικοί περιορισμοί. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανάφημη, η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες. Σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές ακινήτων και τις μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν πολυκατοικίες, εξετάζεται να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα και να λάβουν ειδικό σήμα λειτουργίας. Για τις περιπτώσεις αυτές σχεδιάζεται να επιβληθεί τέλος διαμονής και ΦΠΑ, όπως ισχύει στα ξενοδοχεία. Τα συναρμόδια Υπουργεία μελετούν ακόμη τη θέσπιση ανταποδοτικών τελών για τη δημιουργία δομών εντός των Δήμων για τη φιλοξενία υπαλλήλων που μετατίθενται ή αποσπώνται. Σημειώνεται ότι στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι η δημιουργία δομών σε μεγάλους προορισμούς σε πρώτη φάση, με σκοπό να εγκαθίστανται καθηγητές, δάσκαλοι, γιατροί, ακόμα και ελεγκτές κατά τη θερινή περίοδο των ελέγχων. Ανεξάρτητα από τα μέτρα που σχεδιάζονται, παράγοντες του τουρισμού εκτιμούν πως η άνθηση του Airbnb έχει ημερομηνία λήξης. Από τη στιγμή που έχουμε την πανδημία πίσω, ο κόσμος επιστρέφει στα ξενοδοχειακά καταλύματα ή τέλος πάντων στα τουριστικά καταλύματα, όπως ακριβώς τα γνωρίζουμε. Εκτιμάται ότι με τις παρεμβάσεις που θα υιοθετηθούν, αρκετοί ιδιοκτήτες θα επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, αν και φορείς του κλάδου υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί στις διανυκτερεύσεις θα οθήσουν τους επιτυχημένους του χώρου στη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.